αδέλφια μου, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα διαβάσουμε από την σελίδα 924. Σελίδα 924, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, γιώτα ήττα κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Γιώτα ήττα κεφάλαιο, 28 εδάφιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 924, γιώτα ήττα, κατά Λουκά, 28 εδάφιο. Είπε δε ο Πέτρος, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και σε οικολουθήσαμεν. Ο δε είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι δεν είναι ουδής ως της αφήκεν οικίαν, οι γονείς, οι αδελφούς, η γυναίκα, η τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού, ως της δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο και εν το ερχομένο αιώνι, ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αδέλφια, σήμερα αυτό το πρωινό για όλους εμάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, έχει τον εξής τίτλο. Στερητικά σύνδρομα τέλος. Επαναλαμβάνω, το μήνυμά μας σήμερα έχει τίτλο «Στερητικά σύνδρομα τέλος». Είναι αλήθεια, αγαπητά αδέλφια, ότι ο διάβολος και σατανάς επενδύει πάρα μα πάρα πολύ στον φόβο κάποιων μαύρων σκέψεων που όμως είναι απολύτως ψευδής. Επενδύει στην προσπάθειά του να εμποδίσει εκείνον που θέλει να πλησιάσει τον Κύριο να τον πλησιάσει, στο φόβο και στον τρόμο ακόμη της απώλειας είτε μίας συνήθειας είτε μίας προσκόλλησης, παύλα ενασχόλησης, είτε ενός πάθους, στη θέα των οποίων και στο ενδεχόμενο να χαθούν παθαίνει σύγκριο, τρομάζει. Του είναι αδιανόητο, θεωρεί, να ζήσει χωρίς αυτά τα οποία καλείται να αφήσει. Του είναι αδιανόητον και αδύνατον. Γνωρίζοντας λοιπόν ο διάβολος ότι στον άνθρωπο είναι δύσκολο να πάρει μια τέτοια απόφαση, να αφήσει πράγματα, του τα μεγενθύνει, του τα γιγαντώνει με στόχο και σκοπό να τον αποτρέψει από το να πλησιάσει τον Κύριο, να τον αποτρέψει από το να δοκιμάσει. Αυτή είναι η στρατηγική του διαβόλου. Έχουμε όμως και τη στρατηγική του Χριστού. Αυτά είναι η ψήθυρη του εχθρού. Σήμερα όμως ερχόμαστε εδώ να ακούσουμε τα λόγια και τις διαβεβαιώσεις του Ιησού Χριστού. Και η διαβεβαίωση του Χριστού είναι ότι ό,τι και αν αφήσει ο άνθρωπος για γάρη του Χριστού και της Βασιλείας του Θεού, όχι μόνο δεν θα είναι αίτιο στερητικού συνδρόμου, απέναντίας θα είναι λόγος και αιτία να απολαύσει εκείνα τα οποία δεν φαντάστηκε. Γιατί ό,τι αφήνει ο άνθρωπος για τον Χριστό, για να γνωρίσει τον Χριστό, αυτό που αφήνει γίνεται αμέσως αιτία απροσμέτρητης και ανεκλάλητης ευλογίας. Και εδώ είναι τώρα το μέγα ζητούμενο. Θα πιστείς στον ψήθυρο που σου λέει ότι αν αφήσω αυτό, αυτό και αυτό, τότε εγώ τι ζωή θα κάνω? Ή σε αυτό που σου λέει σήμερα ο Κύριος και σε προσκαλεί να δοκιμάσεις, ότι αν αφήσεις αυτό και αυτό και τ' άλλο που φοβάσαι να τα αφήσεις και νομίζεις ότι με αυτό θα είσαι δυστυχισμένος, ότι ακριβώς για αυτό το λόγο την ευτυχία σου, την ευλογία σου δεν θα μπορείς να την περιγράψεις. Γιατί αυτό είναι που υπόσχεται ο Χριστός, φτάνει να εμπιστευτείς τη συνταγή του. Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Όλα αυτά ξεκίνησαν από μια κουβέντα που είπε ο Κύριος
πάρα μα πάρα πολύ αληθινή, η οποία όμως ήχησε πάρα μα πάρα πολύ βαριά στα αυτιά των ακουσάντων. Και ποια ήταν αυτή η κουβέντα που τους συνετάραξε και τους έκανε να αγωνιούν, να φοβούνται και να σκέφτονται να μην ακολουθήσουν τον Χριστό? Αυτή η κουβέντα ήταν η εξής: πολύ δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Έπεσε βόμβα στα αυτιά των ακουσάντων. Δεν μπορούσαν να συνέλθουν σε σχέση με αυτό που άκουσαν. Και το ερώτημα που απίφθηναν ήταν: και τις δύναται να σωθεί? Και η απάντηση του Κυρίου είναι: τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Ό,τι σου φαίνεται αδύνατο να κάνεις ή να αντέξεις αν αφήσεις πράγματα, ο Θεός σου λέει ότι είναι δυνατόν και να το κάνεις και να γευθείς πράγματα τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα που δεν τα φαντάστηκες καθόλου. Γιατί? Γιατί δεν είναι ότι θα το κάνεις εσύ. Είναι ότι θα το κάνει εκείνος σε σένα. Γιατί τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Αυτό που εσύ λες αδύνατον είναι να μπορέσω να το κάνω, ο Κύριος λέει ότι θα το κάνεις γιατί θα το κάνω εγώ στη ζωή σου. Εάν το θέλεις. Αυτό που λες ότι δεν γίνεται, εγώ ο Κύριος σου λέω ότι γίνεται. Ό,τι πω εγώ, λέγει Κύριος, γίνεται. Ό,τι πω για λογαριασμό σου, γίνεται. Εάν εσύ αφήσεις αυτό που νομίζεις ότι δεν γίνεται, τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι γίνεται. Επί το έργο θα δεις ότι τα αδύνατα τελικά είναι δυνατά. Στην απάντηση λοιπόν αυτή του Κυρίου, ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό, έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και κάνει ένα άλλο ερώτημα, γιατί και αυτός ανησύχησε. Είπε δε ο Πέτρος, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα. Τελικά έχει κάποιο νόημα όλο αυτό? Εμείς τα αφήσαμε όλα. Λυπήσαμε ανθρώπους με τις κατά Θεόν αποφάσεις μας. Εγκαταλείψαμε σπίτια, επιχειρήσεις, προκειμένου να σε ακολουθήσουμε. Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα. Τελικά μήπως τζάμπα κοπιάσαμε? Μήπως ήταν μια υπερβολή της στιγμής? Μήπως κάτι καταλάβαμε λάθος? Εμείς αφήκαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Μήπως τζάμπα βάλαμε το κεφάλι μας στον τορβά? Μήπως τζάμπα συγκρουστήκαμε με τον εαυτόν μας? Γιατί για να αφήσεις τόσα πράγματα που αφήσαμε εμείς, πρώτα απ' όλα ήρθαμε σε σύγκρουση, πέραν από τα αγαπημένα πρόσωπα που μείναν με ένα τεράστιο ερωτηματικό, σου λέει τι έπαθε αυτός, ήρθαμε σε σύγκρουση με τον εαυτόν μας. Γιατί είχαμε συναισθηματικό πόλεμο. Πώς να αφήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα καΐκια σου, το τελώνιόν σου, πώς να τα αφήσεις όλα αυτά? Εσύ μας λες όμως, Κύριε, τώρα ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και εγώ τώρα έρχομαι και σου λέω ότι εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Θα γευθούμε τίποτα? Θα μας χαριστεί κάτι? Θα δούμε κάτι θαυμαστό? Ή τελικά τζάμπα κόπος και αυτή η προσπάθεια πήγε στο βρόντο, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα απονενοημένο διάβημα μιας συγκινησιακής φόρτισης που μας οδήγησε σε μια ρηξικέλευθη απόφαση και τώρα είμαστε μετέωροι και μάλλον εκτεθειμένοι. Αδέρφια, όποιος άφησε το Χριστό, πράγματα για το Χριστό, όποιος άφησε πράγματα για το Χριστό,
θα περάσει ίσως από τέτοιες αμφιβολίες σε κάποιες δύσκολες στιγμές στη ζωή του, είτε γιατί ο Κύριος θα επιτρέψει κάποια γεγονότα, είτε γιατί θα διεχθεί πιέσεις από τρίτους, είτε γιατί κάποια λόγια του Κυρίου μπορεί να του φανούν πάρα μα πάρα πολύ βαριά. Ένα να θυμάσαι, και εσύ και εγώ, ό,τι λέγει ο Κύριος, ακόμη και αν σου φαίνεται βαρύ, είναι το χάπι στην ασθένειά σου και το αίτιον για την απροσμέτρητη ευλογία σου. Λέει λοιπόν ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Ο Κύριος θα απαντήσει τίποτα σε αυτό? Έχει να πει κάτι? Η αλήθεια, αδέλφια, είναι ότι ο Κύριος έχει να πει πάρα πολλά και θα απαντήσει. Δεν θα αρνηθεί την απάντησή του σε εκείνους που άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν, επειδή τώρα ανεδύθη μία αμφιβολία. Γιατί από αυτή την αμφιβολία πηγάζει αυτό το ερώτημα. Εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε εμάς? Μήπως δεν θα γίνει αυτό το οποίο ελπίζαμε, αυτό το οποίο πιστεύαμε, ή ίσως αυτό το οποίο μας υπεσχέθεις? Τι θα γίνει εις εμάς? Θέλουμε να μας πεις σε εμάς που αφήσαμε τα πάντα. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Τι θα γίνει εις εμάς? Μήπως φοβάσαι τι θα γίνει εις εσέ? Μη φοβάσαι τίποτα. Αν άφησες τα πάντα για να ακολουθήσεις τον Χριστό, όχι μόνο αυτά που φοβάσαι δεν θα συμβούν, αλλά θα σου συμβούν εκείνα τα οποία δεν επρόσμενες, γιατί ο Κύριος θα σε εκπλήξει. Απαντάει λοιπόν ο Κύριος σε εκείνον που έχει μία αμφιβολία, αλλά όμως έκανε τη μεγάλη κίνηση της ζωής του, πήρε τη μεγάλη απόφαση, τα άφησε όλα και τον ακολούθησε. Δεν τον πειράζει τον Κύριο μία στιγμιαία αμφιβολία, ξέρει την πλάση μας, γνωρίζει ότι είμαστε χώμα, αντιλαμβάνεται τους λογισμούς μας, συμμερίζεται, συμπαρίσταται στην αδυναμία μας όταν δεχόμεθα πόλεμο ψιθύρων και μαύρων σκέψεων. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα απαντήσει. Και τι θα πει? Αληθώς σας λέγω, ό,τι σου λέω, να είσαι βέβαιος ότι έχει παντοτινή ισχύ. Οτιδήποτε άλλο σκέπτεσαι, ακούς, βλέπεις ή σου λένε, μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Λάμβανε υπόψη σου μόνον αυτό που σου λέω, γιατί είναι η απόλυτη αλήθεια. Εάν θέλεις να μην καταποντίζεσαι εξαιτίας είτε των κυμάτων, είτε των ανέμων, δηλαδή γεγονότων και εισηγήσεων και ψιθύρων που σε κάνουν να βουλιάζεις, να στηρίζεσαι μόνο σε αυτά που λέω και επάνω σε αυτά να στηρίζεις τη ζωή σου. Δεν λέω ότι δεν θα φυσήξουν άνεμοι. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν καταιγίδες. Δεν λέω ότι δεν θα ανάψουν πυρκαγιές. Και χαλάζι θα πέσει και το σπίτι σου θα προσβληθεί από τους ανέμους και από τους ποταμούς. Πράγματι όλα αυτά θα γίνουν, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι αν την ζωή σου και την οικογένειά σου την στηρίξεις επάνω σε αυτά που σου είπε ο Χριστός, σε αυτά που σου παρέδωσε γεγραμμένα, να είσαι βέβαιος και βέβαια ότι όλα θα πάνε καλά. Το πιστεύεις? Όλα θα πάνε καλά. Και ό,τι αφήσεις, ο Κύριος όχι απλά θα στο αναπληρώσει, θα σου το υπεραναπληρώσει. Αληθώς λοιπόν σας λέγω, δεν είναι ουδής, ούτε ένας σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, που να με εμπιστεύτηκε και να άφησε τα πάντα για να με συναντήσει, για να με γνωρίσει και για να με ακολουθήσει, δεν είναι ούτε ένας που να μην είδε τη δόξα μου στη ζωή του. Δεν είναι ούτε ένας που να μην άφησα με το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι ούτε ένας που να μην δικαιώθηκε από την επιλογή του να τα αφήσει όλα, να θεωρήσουν οι άλλοι ότι τα τεινάζει όλα στον αέρα για χατήρι μου. Ούτε ένας δεν υπάρχει τέτοιος που να έκανε μια τέτοια κίνηση προς τα εμένα και τελικά εγώ
να μην απεδείχθει στη ζωή του δυνατός, ένδοξος και προπάντων αληθινός. Άρα η αλήθεια του Θεού ως παρουσία, ως ενέργεια, ως γεγονός ανατροπής αναδύεται στη ζωή μας ακριβώς εκείνη τη στιγμή που πρόκειται να αναδυθεί το στερητικό σύνδρομο εξαιτίας του ότι αφήσαμε κάτι στο οποίο ήμασταν προσκολλημένοι. Πότε εκδηλώνει ο Θεός την παρουσία Του? Πότε ο Χριστός μας δηλώνει παρόν στη ζωή μας? Ακριβώς εκείνη τη στιγμή που πρόκειται να αναδυθεί ένα στερητικό σύνδρομο, επειδή εμείς αφήσαμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό και στο οποίο εμείς βρίσκαμε απόλαυση ή ευχαρίστηση για χάρη Του. Τότε είναι η ώρα του Χριστού, την ώρα που ο άνθρωπος πάει να νιώσει αυτό το οποίο φοβάται ότι θα νιώσει, δηλαδή την απώλεια ενός προσώπου, ενός πράγματος, μιας ενασχόλησης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λοιπόν ουδής που να μπήκε σε αυτή τη λογική, που να έκανε αυτό το βήμα στο κενό και τελικά να κατακριμνίστηκε. Όλοι όσοι το κάνανε αυτό το βήμα στο κενό ανυψώθησαν. Πού? Στην παρουσία μου. Είδαν την εύνοιά μου. Με γνώρισαν ζωντανό. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Σήμερα, αδέρφια, ο Κύριος μας προσκαλεί διαβεβαιώνοντάς μας πως εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων, θα φανερωθώ στην ζωή σου πολύ πιο ζωντανός από όσο έχεις φανταστεί όταν ακριβώς αφήσεις πράγματα πίσω σου για χάρη μου, μη φοβούμενος το ενδεχόμενο ενός στερητικού συνδρόμου, γιατί σε διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν θα προκύψει. Ό,τι αφήνεις, ο Κύριος το μισθαποδίδει με την ίδια του την παρουσία, την ίδια του την ενέργεια, τις ίδιες του τις εκβάσεις. Δεν είναι λοιπόν ουδής που να άφησε οικία, που να ρίσκαρε δηλαδή την σιγουριά της στέγης. Ρίσκαραν την σιγουριά της στέγης. Γιατί? Διότι εθεώρησαν μεγαλύτερη σιγουριά και περισσότερη ασφάλεια την κλίση την οποίαν έλαβαν. Σου λέει, εγώ δεν θα στηρίζομαι στη στέγη, αλλά θα στηρίζομαι στην κλίση. Εάν σε κάλεσε ο Κύριος, τότε να μην φοβάσαι για τη στέγη σου. Θα βρίσκει ο Κύριος τρόπο να σε στεγάζει. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Θα βρει ο Θεός τρόπο να σε στεγάζει. Σε κάλεσε για να σε σώσει, για να σε χρησιμοποιήσει και για να μιλάς μαζί Του στους αιώνας των αιώνων, βλέποντάς Τον πρόσωπον προς πρόσωπον, και εσύ αγωνιάς για την στέγη εάν τυχόν αποδεχθείς την πρόσκληση. Μα η πρόσκληση όχι μόνον την στέγη εγγυάται, όχι μόνον το νερό και την τροφή, αλλά και την ίδια την αιωνιότητα. Δεν είναι λοιπόν κανένας που να άφησε την σιγουριά της στέγης του και εγώ να τον άφησα αστέγαστο. Πρώτα απ' όλα τον στεγάζω με τη χάρη μου, με την ευνοιά μου, με την παρουσία μου, με τις επεμβάσεις μου. Δεν είναι λοιπόν κανένας που να άφησε οικία, που να άφησε γονείς, που να άφησε δηλαδή την θαλπορή της πατρικής και μητρικής αγκάλης, φροντίδας και ζεστασιάς χάριν του Χριστού. Δεν είναι κανένας από όλους αυτούς που τελικά να άφησαν τους γονείς και να μην γεύθηκαν στο πετσί τους την πατρότητα του Θεού. Δεν είναι κανένας που να άφησε πατέρα και μητέρα χάριν εμού και του Ευαγγελίου, που να μην γεύθηκε την αλήθεια της πατρικής αγάπης του Θεού. Κανένας, ούτε ένας, που να αισθάνθηκε το στοιχείο της ορφάνιας και ορφανός να είναι. Η παρουσία του Πατρός είναι τόσο κατάδειλη και έντονη ώστε τον βοηθάει να ξεπεράσει την όποια απώλεια και να λέει, όπως λέει το Πνεύμα, «Αβά ο Πατήρ». Δεν είναι ουδής που να άφησε αδελφούς.
που να άφησε δηλαδή την ευχαρίστηση μιας εγκάρδιας και απολύτου έμπιστης επικοινωνίας με τον αδερφό του τον ίδιο. Γιατί πολύ απλά αυτός που άφησε αδελφούς βρήκε έναν άλλον αδελφό. Ποιον αδελφό? Το Χριστό. Ήμουνα τόσο στενά συνδεδεμένος με τον αδελφό μου, αδελφέ, αλλά μόλις γνώρισε τον Κύριο, εκείνος μου έκανε πόλεμο. Όλα του τα έλεγα. Και τώρα όμως όλα τα λέω στον αδελφό μου, τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει στέρηση. Δεν το αφήνει αυτό ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος αφήσει τα πάντα και κοιτάζει ψηλά και πει στον Κύριο, θέλω εσύ να είσαι η στέγη μου. Θέλω εσύ να είσαι το φρούριό μου. Εσύ θέλω να είσαι η καταφυγή μου. Εσύ θέλω να είσαι πατέρας και μητέρα μαζί. Εσύ, Κύριε Ιησού, θέλω να είσαι ο αδελφός μου, ο πρωτότοκος αδελφός μου. Αν έχω εσένα αδελφό, τότε μπορώ να αντέξω την απώλεια οποιουδήποτε αδελφού. Αν έχω εσένα, Θεέ μου, πατέρα, τότε μπορώ να αντέξω το κενό του πατέρα. Αν σε έχω, αν σε νιώθω, όλα τα μπορώ. Και λέει ο Παύλος, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Μετά λέγει, δεν είναι ουδής που να άφησε γυναίκα. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Δεν είναι ουδής που να άφησε γυναίκα. Δηλαδή την απόλαυση και την εσωτερική ισορροπία που παρέχει η συζυγική σχέση. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι ουδής που να μην είδε τη δόξα μου, που να άφησε ακόμη και τέκνα. Ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή, άφησε την ηθική ικανοποίηση και την προσωπική, βαθύτατα προσωπική ευλογία, να μεγαλώνει τα παιδιά του, να τα βλέπουν, να προκόβουν και να βοδώνονται. Και τελικά τι, αδέλφια, δηλαδή τώρα εμείς πρέπει να τους αφήσουμε όλους αυτούς? Αν είναι πρόσκομα στη σωτηρία μας, ναι. Και τι εννοούμε ναι? Δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε από το σπίτι μας. Σημαίνει όμως ότι θα τους αφήσουμε εκεί που είναι, για να είμαστε εκεί, εμείς, εκεί που πρέπει. Δεν τους αφήνω, παύλα εγκαταλείπω, παύλα τους διαγράφω από το χάρτη. Τους αφήνω εκεί που είναι, για να είμαι εγώ εκεί που πρέπει. Πού? Στην προσευχή, στη μελέτη, στην εκκλησία, στις προσευχές, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου, εκεί όπου εκδηλώνεται ο Χριστός αναισθημένος. Εκεί. Δεν είναι λοιπόν κανένας που να άφησαν οικία, γονείς, αδελφούς, γυναίκα, τέκνα, ένεκεν της βασιλείας του Θεού. Τα άφησαν όλα αυτά χάριν της βασιλείας του Θεού, λέει. Δηλαδή χάριν ενός πράγματος το οποίο δεν φαίνεται, το οποίο δεν είναι χειροπιαστό και το οποίο ως ένα βαθμό μας παραπέμπει και στο μέλλον. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν στερητικά σύνδρομα, διότι ο Κύριος βλέπει, θαυμάζει και χαίρεται έναν άνθρωπο που για χάρη του Χριστού, για χάρη της σταυρικής θυσίας από ευγνωμοσύνη, αφήνει όλα αυτά που είναι ορατά, που είναι αισθητά, που είναι χειροπιαστά, για κάτι το οποίο δεν αγγίζεται, επειδή το είπε εκείνος που σταυρώθηκε. Αλληλούια! Ομοιώθηκε η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως,
που είναι το μικρότερο πάντων των σπερμάτων. Αυτή είναι η βασιλεία των ουρανών. Έτσι φαίνεται στον άνθρωπο. Ως κάτι ασήμαντο. Ως κάτι το οποίο δεν αξίζει κανείς να επενδύσει. Ως κάτι με το οποίο δεν είναι δυνατόν να διαθέσει κάποιος χρόνο για να ασχοληθεί. Μιλάμε για κόκκον συνάπεος. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο κόκκος συνάπεος να έχει τόσο μεγάλη δύναμη μέσα του, ώστε εμένα να μου αλλάξει τη ζωή? Και όμως, από αυτό που ο άνθρωπος το βλέπει ως μικρό, ασήμαντο και ανάξιο να δώσεις χρόνο να ασχοληθείς, ξεπήδησε δέντρο το οποίο γίνεται μεγαλύτερο πάντων των υπολείπων, και εκεί έρχονται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσουν. Άρα λοιπόν, αυτό που ο κόσμος και η σάρκα βλέπει ως μικρό, ελάχιστο και ανάξιο ενασχολήσεως, εκεί ακριβώς κρύβεται η δόξα του Θεού, γιατί είναι η πρόταση του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτό που φαίνεται μικρό σε όλους τους ανθρώπους και στην κοινωνία, εάν αυτό το πάρεις, το ρίξεις στον κήπο σου, εάν δηλαδή επενδύσεις σε αυτό, τότε αυτό θα γιγαντωθεί, θα φουντώσει και θα αλλάξει και εσένα. Και κοιτάξτε τι λέει στη συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν κανένας που να άφησε όλα αυτά που είπαμε, ένεκα της βασιλείας του Θεού, ώστις δεν θέλει απολαύσει πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο. Που σημαίνει ότι όταν κάποια στιγμή φτάσεις στο τέλος της ζωής σου, θα ομολογήσεις ότι τελικά εγώ τα άφησα όλα αυτά που ήταν σαν απονενοημένο διάβημα να τα αφήσω, αλλά ο Κύριος με αντίμιψε και με το παραπάνω. Άφησα κάποια πράγματα και κέρδισα τα πάντα. Θυσίασα αυτά και μου χάρισε τον εαυτόν του. Και τελικά μου χάρισε και αυτά. Γιατί όταν κάποιος αφήσει, θες ο Κύριος να κερδίσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να τον αφήσεις για να τον κερδίσει ο Χριστός. Άμα μου τον κρατάς εσύ, πώς θα τον κερδίσει ο Χριστός? Αφήνω εγώ αυτόν και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο Χριστός. Θέλεις να κερδίσεις τον άντρα σου και το παιδί σου, θα πρέπει να τα αφήσεις. Γιατί τότε θα κερδίσεις τον Χριστό που μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Ό,τι αφήνεις το κερδίζεις, γιατί το άφησες. Και όταν λέμε το άφησες, το άφησες. Δηλαδή, ό,τι απόφαση παίρνεις, την παίρνεις όχι αδιαφορώντας για αυτόν ή για αυτήν ή για εκείνο, αλλά την παίρνεις χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου την όποια αντίδραση, ακριβώς γιατί μόνον έτσι υπάρχει περίπτωση να το κερδίσεις, εάν το κερδίσεις, μόνον έτσι θα το κερδίσεις. Αλλά σίγουρα έτσι θα κερδίσεις τον Χριστό. Θα κερδίσεις πολλαπλάσια μόνον εάν το χάσεις. Εάν το δώσεις, εάν το αφήσεις. Θα κερδίσει λοιπόν ο άνθρωπος πολλαπλάσια εν το καιρό τούτο. Άρα το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά και μόνον μία ευχή για το μέλλον και μάλιστα μετά θάνατον, όπως κάποιοι θέλουν να πούν. Αλλά το Ευαγγέλιο έχει πολλαπλάσια ευλογία που ξεκινάει από εδώ, από τον αιώναν τούτο, από τη γη αυτή. Αλίμονο, λέει ο ψαλμωδός, εάν δεν πίστευα να είδω τα αγαθά του Κυρίου, τα θαυμάσια του Κυρίου, εν γη ζώντων. Σε καλεί για να αφήσεις, αλλά όχι για να στερηθείς, για να αφήσεις και να πολλαπλασιαστεί αυτό το οποίο θα αφήσεις. Για να αφήσεις και να δεις τη δόξα του. Πού? Εδώ, πριν κλείσεις τα ματάκια σου, πριν λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος έχει ευλογία πολλαπλάσια για τούτον τον καιρό. Άφησε, άφησε, άφησε. Μη στηρίζεσαι, μη δεσμεύεσαι, μην αυτοδεύνεσαι. Άφησε. Μα είναι το παιδί μου, είναι η μητέρα μου. Άφησε. Πού να τον αφήσω? Εκεί που είναι. Και εγώ πού να είμαι? Εκεί που πρέπει. Άφησε. Πολλαπλάσια θα κερδίσεις. Και ζωή εν το ερχομένη αιώνη, ζωήν αιώνιον. Ποια είναι η ζωή αιώνιος?
Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Το να γνωρίζω συν σε το ζώντα και αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησούν Χριστό. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, ότι θα τον βλέπουμε εις τους αιώνας των αιώνων πρόσωπον προς πρόσωπον. Προσμένει το παρόν, κατά μέρος γιγνώσκομεν, κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, το κατά μέρος θέλει καταργηθεί. Γιατί θέλομεν βλέπει αυτόν πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα βλέπομεν ως εν κατόπτρο ανοιγματοδός. Τότε όμως θέλομεν βλέπει πρόσωπον προς πρόσωπον. Θέλομεν γνωρίσει αυτόν όπως εκείνος μας γνώρισε. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το θέμα είναι το εξής. Καλά όλα, ωραία, όλα αυτά και ωραία. Μήπως τελικά αερολογούμε? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα άφησαν όλα αυτά για να ακολουθήσουν τον Χριστό, για να γίνουν στρατιώτες του, σκεύη του και να ταγεύτηκαν? Ή τελικά μιλάμε κατά φαντασίαν και για πράγματα που δεν έχουν πρακτική εφαρμογή και ανταπόκριση στη ζωή μας? Αδέρφια, αυτά τα οποία λέμε είναι οι εμπειρίες των ανθρώπων που ακολούθησαν τον Χριστό. Πάρε την περίπτωση του Νόε. Διαπίστεως ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν, εφοβήθη και κατασκεύασε κυβωτών δια σωτηρίαν του οίκου αυτού, διείς δια της οποίας κατέκρινε τον κόσμο, και με αυτόν τον τρόπο έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Έφτιαξε μια κυβωτό. Γιατί? Για να είναι μουρλός? Όχι, γιατί το είπε ο Θεός. Για να σωθεί η οικογένειά του. Αυτή η οικοδομή που έκανε ήταν μια οικοδομή, ένας τρόπος ζωής που κατέκρινε τον κόσμο. Αυτό που οικοδομείς εσύ στη ζωή σου και στο σπίτι σου, στα παιδιά σου, στον εαυτό σου, στον άντρα σου και στη γυναίκα σου, κατακρίνει τον κόσμο? Ή τον χαϊδεύει? Ή τον ασπάζεται? Ή τον επιθυμεί? Ή είναι μέρος του κόσμου? Για να σωθείς εσύ και ο οίκος σου, καλείσαι να κάνεις μια τέτοια κατασκευή που θα κατακρίνει τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση με αυτόν, είτε ως επιλογή, είτε ως απόφαση, είτε ως τρόπο ζωής. Και τότε ο Νόε τι έγινε? Κληρονόμος της διατσπίστος δικαιοσύνης. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό που έγινε στο Νόε? Έγινε ο κατακλυσμός, συνέβησαν φοβερά και τρομερά γεγονότα και εκείνος δεν βούλιαξε. Ούτε κι εσύ θα βουλιάξεις. Εάν η οικοδομή σου μέσα στο σπίτι σου είναι μια οικοδομή που κατακρίνει τον κόσμο, που τον απορρίπτει, που το κλείνει αυτό, που το κατεβάζει εκείνο, τότε να είσαι βέβαιος ότι όλα τα κύματα που θα έρθουν, ακόμη και αν είναι κατακλυσμιαία, δεν θα βουλιάξουν ούτε σένα ούτε τα παιδιά σου. Και μάλιστα, όταν θα έρθει η ώρα η δύσκολη, θα δεις, όπως ο Νόε, τον Κύριο να κλείνει το καπάκι της κυβωτού του. Γιατί το καπάκι της κυβωτού δεν το κλείσε ο Νόε, ο Κύριος το έκλεισε. Αυτός ήταν που είπε την τελευταία κουβέντα, το σφράγισε και σώθηκε. Ο Κύριος τότε θα σε πάρει στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος θα σε φυλάξει από όλα αυτά τα οποία μέλουν να συμβούν. Γιατί οικοδόμησες, όπως ο Νόε, κυβωτό για τον οίκον σου, που κατέκρινε τον κόσμο. Να πάρουμε την περίπτωση του Αβραάμ. Διαπίστεως ο Αβραάμ υπήκουσε εις την φωνή του Κυρίου, ότε εκαλείτο να εξέλθει εις τόπον τον οποίον έμελε να κληρονομήσει, και εκείνος εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Διότι του ελαλήθη παρακυρίου το εξής: έξελθε. Αυτό λέει και σε σένα. Έξελθε εκ της γης σου, εκ της συγγενείας σου, εκ του οίκου του πατρός σου, εις τόπον τον οποίον εγώ θέλω σε δείξει. Υπήκουσε ο Αβραάμ. Δεν είπε ότι αυτά που μου λες είναι ακρότητες, είναι υπερβολές και φανατισμοί. Εξήλθε.
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Φίλος του Θεού ονομάστη. Θέλεις να ονομαστείς φίλος του Θεού? Πω πω Χριστέ μου, θέλω να είμαι φίλος σου. Πες μου σε παρακαλώ, ποιο στερητικό σύνδρομο μπορεί να σταθεί εάν έχεις φίλο το Χριστό? Ποιο θέαμα, ποιο άκουσμα, ποια ενασχόληση, ποιο και τι? Ποιο και ποιος? Τι? Τίποτα. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις φίλο το Χριστό? Να σου μεταφέρει τα απόρριτα του πατρός. Έτσι λέει στους μαθητές. Εγώ δεν σας λέω πια εσάς πλέον δούλους, αλλά πώς σας ονομάζω? Φίλους, διότι όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, ταύτα ανήγγυλα προς εσάς. Δόξα στο Θεό. Ό,τι ξέρει ο πατέρας θα το ξέρεις κι εσύ. Ό,τι πρόκειται να κάνει θα στο αναγγέλει από πριν. Πες μου σε παρακαλώ, σε μια τέτοια κατάσταση, ποιο στερητικό σύνδρομο, ποιου πράγματος εάν αφήσεις μπορεί να σταθεί? Έφτασε στο σημείο να ακούσει την φωνή του Θεού και να υπακούσει όταν του είπε να θυσιάσει ποιον? Τον μονογενή του τον Ισαάκ. Και πήγε να τον θυσιάσει. Και βλέποντας ο Θεός την αγάπη που είχε για αυτόν, που ήταν τόσο ισχυρή ώστε να μην λυπηθεί το μονογενή του πλάσμα, το παιδί του, στέλνει έναν άγγελο και του λέει μην πράξεις μηδένι στο παιδίον, διότι είδον ότι εφοβήθης τον Θεόν και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου το μονογενή. Μη λυπάσαι το παιδί σου, περισσότερο το βλάπτης. Μη λυπάσαι να το θυσιάσεις. Μόνον έτσι θα του κάνεις καλό. Γιατί ο Ισαάκ έγινε ομολογητής αυτού που έκανε ο Θεός στη ζωή του πατέρα του, που πήρε απόφαση να τον θυσιάσει. Και ποια ήταν αυτή η ενέργεια του Θεού? Η Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος εις το όρος θέλει εμφανιστεί. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ δια του Αγγέλου, επειδή είδα ότι η γάπη σας εμέ και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον μονογενή, τον οποίον εγώ σε εχάρισα, σε διαβεβαιώνω ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει και το σπέρμα σου θέλω πληθύνει ως τα άστρα του ουρανού, ως την άμμο την παρατοχήλωση θαλάσσης. Κανένα στερητικό σύνδρομο ούτε και στον Αβραάμ. Δεν είχε 10 παιδιά, 3-4 να πει θα θυσιάσω, το ένα μεγάλη οδύνη θα με παρηγορήσουν τα άλλα. Ένα έχω και το θυσιάζω. Να πάρουμε το Μωυσή. Διαπίστεως ο Μωυσής. Αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Πότε αρνείται ο άνθρωπος? Όταν μεγαλώσει. Και το μήνυμα και το ερώτημα που σου θέτει σήμερα ο Κύριος, μήπως ήρθε κάποια στιγμή η ώρα να μεγαλώσεις? Πότε θα μεγαλώσεις για να μάθεις να λες όχι? Εκείνος που λέει μόνο ναι είναι νήπιος. Εκείνος όμως που μεγαλώνει κατά Θεόν, τότε μπορεί και λέει όχι. Ναι, πρέπει να πεις κάποια φορά και όχι. Μα στο παιδί μου, στην κορούλα μου που είναι κουρασμένη, στο γιο μου που είναι ταλαιπωρημένος, στον πατέρα μου που έκανε τόσα για μένα, στον προϊστάμενό μου που με βοήθησε να ανέβω και μου λέει να βάλω μια ψεύτικη υπογραφή. Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να πεις και όχι. Μα στον αδελφό και στην αδελφή που μου λέει να κάνω κάτι το λιγάκι εκοσμικευμένο. Ναι, μα τι θα πούνε? Θα πούνε ότι είμαι ούφο, ότι είμαι φανατικός. Είναι στιγμές που πρέπει να πεις ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι για να γευθείς το μεγάλο ναι του Θεού στη ζωή σου. Αφού εμεγάλωσε ο Μωυσής, ειρνήθη. Τι ειρνήθη? Μια ύψιστη τιμή που του εγγυάται μια άνετη ζωή. Να λέγεται, λέει, Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Είναι σαν να λέμε έπεσε από την Ακρόπολη και του πήσε το πρώτος αριθμός. Και εκείνος τον έσκησε. Ένα Ιουδαιόπουλο, ένα προσφυγόπουλο να το υιοθετήσει η κόρη του πλανητάρχη και εκείνος κάποια στιγμή όταν μεγαλώνει να πει όχι δεν θέλω να είμαι παιδί σου. Για να γίνει τι? Κάτι σπουδαιότερο και ανώτερο? Προκρίνας να κακουχείτε μάλλον με τον λαό του Θεού,
παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυση αμαρτίας. Τι πρόκρινε? Δεν πρόκρινε κάτι μεγαλύτερο. Πρόκρινε κάτι ανθρωπίνος πολύ χειρότερο. Να κακουχείτε. Κάνει καλό η κακουχία. Και λέει ο Κύριος προς τον Δανιήλ τον προφήτη: μη φοβού ανήρ σφόδρα, αγαπητέ Δανιήλ, διότι από τις πρώτης στιγμής καθήν έδωκα στην καρδίαν σου να εννοείς και κακουχήσε ενώπιόν μου, εισηκούστησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό? Η κακουχία, η άρνηση της άνεσης, η κακουχία μαζί με τους άλλους, μαζί με τους ταλέπορους, μαζί με τους αδερφούς μου. Και γιατί το έκανε αυτό? Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτον, αν είναι δυνατόν, παρά τους εν Αιγύπτου θησαυρούς. Βλέπει μπροστά του μία αίθουσα γεμάτη χρυσάφια και θησαυρούς, που μπορείς να ζήσεις άνετα και πλουσιοπάραχα 15 ζωές. Και εκείνος θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου να κακουχείται με το λαό του Θεού, να νηστεύει, να προσεύχεται, να παρακαλάει τον Θεό. Απίστευτα πράγματα. Μα τι έβλεπε αυτός? Έβλεπε αυτά που του δείχνει ο Θεός. Γιατί το έκανε? Διότι απέβλεπε στην μισθαποδοσία. Ποια ήταν η μισθαποδοσία? Είναι μια μισθαποδοσία που απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα στερητικά σύνδρομα και από τον κακό λογισμό. Πω τον ανόητο, τι ήθελα και έλεγα όχι. Έχασα τη μεγάλη ευκαιρία. Γιατί? Για να ακολουθώ τον Χριστό, για να μπω στην εκκλησία, για να είμαι. Τι έκανα ο ανόητος? Αυτό ακριβώς είναι που θάβει αυτή η μισθαποδοσία, που ξεριζώνει, που παίρνει από την καρδιά του ανθρώπου. Και ποια είναι αυτή η κατάσταση της μισθαποδοσίας? Να του μιλάει ο Θεός στόμα με στόμα. Και έρχεται η στιγμή στο συμβάν με τον Ααρών και την Μαριάμ, που κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Είναι και οι τρεις μαζί, Μωυσής, Μαριάμ, Ααρών. Και απευθυνόμενος προς τους Ααρών και Μαριάμ, λέγει ο Κύριος τα εξής: εάν, λέγει, υπάρχει μεταξύ σας προφήτης, εγώ ο Κύριος θέλω γνωριστεί εις αυτόν εν οράματι, και θέλω λαλήσει προς αυτόν καθύπνον. Δεν θέλει όμως είστε ούτως με το θεράποντά μου τον Μωυσή, διότι εγώ σε αυτόν ο Κύριος θέλω λαλεί στόμα με στόμα, φανερός ουχή διενυγμάτων, και το πρόσωπον του Κυρίου θέλει βλέπει. Πες μου τώρα αν υπάρχει εδώ στερητικό σύνδρομο. Τι στερητικό σύνδρομο να υπάρχει? Να πάρουμε τον Πέτρο, ο οποίος αφήνει τον πατέρα του, τον Ιωνά, και τον εκάνει ο Κύριος αποσήμανα, του αλλάζει το όνομα, τον κάνει Πέτρο, δηλαδή του άλλαξε τη ζωή, και του λέει εσύ είσαι ο Πέτρος, επάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία. Και όταν το αποτέλεσμα του Πέτρου ήταν να λάβει την προσωπική του Πεντηκοστή και να έρθει η στιγμή που να βλέπει τη σκιά του να θεραπεύει. Πες μου σε παρακαλώ, αν τώρα ο Πέτρος έχει στερητικό σύνδρομο. Να πούμε για τον Ιωάννη, ο οποίος και αυτός αφήνει τον πατέρα του, τον Ζεβεδαίο, για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Για ποιο λόγο? Για να είναι, λέει, και κλειμένος εις τον κόλπο του Ιησού. Και λοιπόν του εδόθη αποκάλυψης Ιησού Χριστού προς τον Ιωάννη περί των όσων πρέπει να γίνω συνταχαίως. Και ευρέθην εις την νήσον την καλουμένη Πάτμον, και την Κυριακήν ημέρα ήλθον εις έκσταση πνευματικήν. Και ήκουσα όπισθεν μου φωνήν σάλπιγκος μεγάλης, η δε φωνή αυτή ήτο ως φωνή υδάτων πολλών, και είπε προς εμέ, εγώ είμαι ο ον και ο ίν, εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, ο ζών που έγινα νεκρός, γράφτα αυτά που πρόκειται να γίνουν στον κόσμο. Ο Παύλος, σπουδασμένος παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, ακαδημαϊκή καριέρα βέβαιη, έρχεται η στιγμή όμως που εκείνα τα οποία ήσαν εις αυτόν κέρδη, ταύτα τα εθεώρησε ζημία. Μάλιστα δεν νομίζω ότι όχι μόνο ζημία μου είναι, αλλά ότι όλα είναι σκύβαλα, όλα, 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 τα πάντα, όλα.
Γιατί Παύλο το κάνεις αυτό? Για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτόν. Μη έχουν η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Είχε κανένα στερητικό σύνδρομο ο Παύλος? Επεθύμησε ποτέ να ξανασπουδάσει στους πόδας του Γαμαλίλ? Ποτέ, τίποτα από όλα αυτά. Γιατί κατάλαβαν ότι αφήνοντας τα πάντα κερδίζουν τα πάντα και τίποτα δεν στερούνται. Αδέλφια, να πάρουμε σήμερα κουράγιο. Ό,τι αφήνεις, εκεί θα σε ευλογεί ο Θεός. Ό,τι μεριάζεις, εκεί είναι που θα δηλώνει ο Θεός παρόν και θα στο καλύπτει. Μέχρι που στο τέλος και όλους αυτούς που αφήνεις για χάριν εκείνου, εκείνος θα τους επισκεφτεί. Αλλά εμείς καλούμαστε να τα αφήσουμε με μία βεβαιότητα, ότι δεν θα έχουμε στερητικό σύνδρομο, διότι εν Χριστώ Ιησού ο άνθρωπος είναι πλήρης. Ο Κύριος θέλει να σε ευλογήσει. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα στον Θεό.